Με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή αθλητών πραγματοποιήθηκε το τρίτο τουρνουά τζούντο στο Καλπάκι που διοργάνωσε και φέτος ο Πανυπηρωτικός Αθλητικός Σύλλογος Τζούντο. Περίπου 400 αθλητές συμμετείχαν στους αγώνες που διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο Καλπακίου, ενώ Πολυνίγης με 14 χρυσά, 14 ασημένια και 30 χάλκινα μετάλλια αναδείχθηκε ο Πανυπηρωτικός Αθλητικός Σύλλογος Τζούντο. Μου αρέσει το τζούντο. Γιατί μαθαίνω. Κάνω 4 χρόνια τζούντο. Πήρες μετάλλιο σήμερα? Ναι, σήμερα πήρα μετάλλιο. Χρυσό και ασημένιο. Ήρθα για να έχω σκοπό να πάρω το χρυσό. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μ' αρέσει να πολεμάω και να πολεμάω απλώς. Δύναμη και να έχω και πιο πολύ μυαλό. Και άμα έρθει κανένας να τον καταφέρω, να το κερδίσω. Για να παίξω αγώνες. Και να κερδίσω. Μου αρέσει γιατί αθλούμε. Πάω 2 χρόνια τζούντο. Και ναι, μου αρέσει πολύ το τζούντο. Δεν θέλω να το σταματήσω κάποια στιγμή. Θέλω να το συνεχίσω. Το παρόν στο τρίτο πανελλήνιο τουρνουά τζούντο στο Καλπάκι έδωσαν διακεκριμένοι αθλητές και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, οι οποίοι έκαναν λόγο με δηλώσεις τους για μια σημαντική διοργάνωση για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις και ο κόσμος και γενικά τα παιδιά ασχολούνται και αθλούνται και μαθαίνουν τι σημαίνει αθλητισμός και στη συνέχεια να μπορέσουν να κάνουν κάτι παραπάνω σε θέμα ολυμπιακών αγωνισμάτων, οποιαδήποτε αθλήματος. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί φέρνουμε τα παιδιά μας κοντά στον αθλητισμό και στη σήμερα εποχή αυτό είναι ό,τι καλύτερο ώστε τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γονείς, τους οποίους είναι οι από πίσω σε εισαγωγικά κρυφοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι προωθούν τα παιδιά τους στον αθλητισμό και τους συνιστώ να το κάνουν όσο μπορούν και όσο είναι εφικτό. Είναι μεγάλη χαρά στην πόλη των Ιαννίνων να φιλοξενούμε τέτοια διοργάνωση και να γίνεται γνωστό το άθλημα του τζούντο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαν συλλόγοι από όλη την Ελλάδα και από πόλεις πάρα πολύ μακριά όπως είναι η Αθήνα για να τιμήσουν αυτήν εδώ πέρα τη διοργάνωση. Το άθλημα του τζούντο σημαίνει ο δρόμος της ευγένειας και μέσα από αυτήν εδώ πέρα τη διοργάνωση δείχνουμε στα μικρά παιδιά αλλά και στα μεγαλύτερα και στους γονείς τον ευγενή δρόμο του αθλητισμού. Σήμερα είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Συγχαρητήρια στη διοργάνωση για όλη αυτή την ωραία γιορτή. Έχω εντυπωσιαστεί από τον πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο σε όλους τους διοργανωτές που πήραν αυτή την πρωτοβουλία να κάνουν έναν τέτοιο αγώνα και με την αρρωγή του Δήμου Καλπακίου για να διεξαχθεί αυτή η πολύ όμορφη διοργάνωση. Εύχομαι να υπάρχουν και άλλες ανάλογες τέτοιες πρωτοβουλίες και από τα άλλα αθλήματα για να μπορέσει ο κόσμος να τα γνωρίσει, αλλά πάνω απ' όλα για να μπορέσουν να μοιήσουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό σε οποιοδήποτε άθλημα και αν είναι αυτό. Ειλικρινά έχω εντυπωσιαστεί, διότι ο τρόπος που διεξάγεται αυτός ο αγώνας, αυτοί οι αγώνες να είμαστε πιο σαφείς, είναι τόσο συγκινητικοί γιατί βλέπεις παιδιά μικρής ηλικίας να έχουν το αίσθημα του πρωταθλητή και τον ανταγωνισμό σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να επιβραβεύσω τους γονείς για την προσπάθεια για μια άλλη φορά, γιατί εκείνοι είναι οι πρωταγωνιστές, θέλω να πιστεύω. Και θέλω να επισημάνω ότι αυτοί οι αγώνες έχουν πολυδιάστατη παρουσία εδώ και ερμηνεία, γιατί η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, η διαφήμιση στην περιοχή μας είναι επίσης πολύ μεγάλη. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Εμείς σαν περιφέρεια τέτοιες μορφές αγώνων είμαστε πάντα δίπλα
και θα συνεχίζουν να είμαι δίπλα τους, ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί είναι η τρίτη χρονιά, και να μπορέσουμε να εδραιωθεί στην περιοχή. Μια διοργάνωση μεγάλης σπουδαιότητας. Σπουδαία για την μεγάλη συμμετοχή αθλητών. Σπουδαία γιατί οι αθλητές είναι παιδιά. Σπουδαία γιατί, όπως όλα τα αθλήματα, αλλά περισσότερο το συγκεκριμένο άθλημα, διδάσκει αρχές και αξίες, αθλητικά ιδεώδη, ευγενή άμυλα και υγιή ανταγωνισμό. Σπουδαίο και για την περιοχή μας, γιατί δίνεται ευκαιρία σε αθλητές και γονείς να επισκεφτούν το Δήμο μας και να γνωρίσουν τόσο τις φυσικές ομορφιές όσο και θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία του. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε καθήκον και υποχρέωση ως Δήμος να συνεχίσουμε να φιλοξενούμε και να προσφέρουμε όσο περισσότερα μπορούμε για τη διεξαγωγή τέτοιων διοργανώσεων.